Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Εσύ είσαι από εκεί, έχεις πάει και νοικιάζεις εκεί σπίτι. Εγώ όχι, δεν είμαι από εδώ πέρα. Ε, είμαι φοιτητή εδώ πέρα και νοικιάζω σπίτι. Και νοικιά... Για εξήγησέ μα λίγο πώ πάνε τα οικονομικά, λίγο χωρί να θέλουμε να μπούμε. Και πώ το βρήκε στο σπίτι. Ναι, Ακριβώς. δηλαδή εύκολο. Όλη τη διαδικασία βασικά. Όλα αυτά. Μας. Η διαδικασία, τάξει, ακόμα και σε μια επαρχιακή πόλη όπω είναι εδώ η Αλεξανδρούπολη, είναι δύσκολη στο να βρεθεί σπίτι και στα κατάλληλα τετραγωνικά, αλλά και στην καλή τιμή, α το πούμε. Δηλαδή, πόσο κυμαίνουν οι τιμέ εκεί, Γιατί είναι φοιτητούπολη η Αλεξανδρούπολη. Είναι φοιτητούπολη, αλλά εντάξει, τα ενίκια φυσικά έχουν και αυτά. Περίπου, τους περίπου ποια με είναι η τιμή των ενοικίων. Ξεκινάνε από τρία κατοστάρικα, 300 ευρώ, με, μπορεί να φτάσει μέχρι και 450, 500. Πόσα τετραγωνικά, κύριε Βαγγελή, μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Ε, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι. 50, 50 τετραγωνικά, ας πούμε. Όχι, 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 όχι. Α. Μιλάμε για από 38 τετραγωνικά μέχρι και 45 με 50 τετραγωνικά. Μικρότερο από 50. Α, 38 με 50 τετραγωνικά. Μιλάμε από φτάνει μέχρι 450 ευρώ. 500 ευρώ. Μέχρι 500 ευρώ. Μέχρι ευρώ. Είναι μια πόλη που έχει ε, σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αχ, πλέον ναι. με, το, με το λιμάνι. Ναι. Okay. Αλλά είναι τόσα με παιδιά όλοι. που είναι που σπουδάζουν Αυτό. εκεί. Αλλά τόσα παιδιά Δεν δε μπορεί φοιτητές. να χτυπάσει το κεφάλι στους φοιτητέ. Όχι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποσό το οποίο είναι ελαστικό. Να πούμε σωρό 300 ευρώ, ξέρω εγώ. 300 ευρώ. Ναι, κά πράβεις. Κάπου εκεί. Ναι, Αν τα βάλουμε όλα μαζί και βάλει και ένα φοιτητή, ότι έχει να πληρώσει και τα πάγια και. ένα, όλα πετα... τα ένα τα 500 είναι είναι για πλάκα. Ναι. Και τα ναι. Λοιπά. ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι. Διατροφή. Διατροφή κανονικά από το σούπερ μάρκετ, τα οποία όλο και παραπάνω ανεβαίνουν εκεί τιμέ. Το οποίο. Ναι, όπω και να το κάνουμε. Τώρα το μοναδικό καλό τη υπόθεση είναι ότι θα ανέβει λίγο και το φοιτητικό επίδομα, το οποίο σε λίγο καιρό. Θα και... Πόσο είναι το φοιτητικό επίδομα? Μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.500 ευρώ, ανάλογα τις κατηγορίες. Στην κατοίκηση. Στην κατοίκηση, ναι. Ναι. Εσύ παραγγέλνεις ή μαγειρεύει, Γιατί είναι και πολύ να παραγγέλνουν άλλο ένα κόστος αυτό, παιδιά. Παραγγέλεις... Συνήθως προτιμώ το μαγείρεμα. το μαγείρεμα. Είναι αυτούς. πιο φθηνό ή σ αρέσει. Εκείνη και πιο φθηνό και εντάξει, <συσίλω> περνάς <συσίλω> και ωραία το χρόνο. Και γεννό, εντάξει, Άρα εσύ αυτό. θες ένα budget μηνιαίο που μπορεί να φτάνει τα 7, 8, 7, 8, 8, 8 9, <συσίλω> πόσο. <συσίλω> <καθοστάρι> ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γύρω στα 7, βιβαια, με 7 θα με 7,5. Θα πάνε να πει και, ένα ποτό. Ε, ναι, θα βγει και ένα Χωρί καμία φοροπαλλαγή, εντάξει. Δεν έχει πίπτη πουθενά αυτό το εξοδολόγιο από την οικογένειά του. Τίποτα. Ναι. Το εξοδολόγιο αυτό το δεν έχει πίπτη πουθενά. Τραγικό είναι αυτό. Ναι. Να σου πω, εσύ όλα αυτά από τους γονείς, φαντάζομαι, ή δουλεύεις. Πώς, πώς πάει αυτό. Εγώ εργάζομαι παράλληλα μαζί με τη ε, σχολή μου, αλλά ναι. Υπάρχει βοήθεια οικονομική από τους γονείς μου, αλλά δεν ε, θέλω προκάνεως. να του επιβαρύνω τόσο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, ναι. σωστό. Ναι, Πατέ, για εσύ είσαι ευσυνείδητο και, και λε να το όμω. Το οποίο το, το δουλεύει προ τη του είναι. Το σε Σε βάθο σπουδών είναι. Ναι, Εγώ ναι. το χαίρομαι για τα παιδιά που το λένε. Λοιπόν, είναι πολλοί που, είναι. που νάση δουλεύουν νάση. σε καφετέρειε ναι, εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Δεν Πολύ, καλά δεν τα λέω, Βαγγέλη. Όχι, όχι, ναι, είναι, είναι πάρα πολλοί φοιτητέ οι οποίοι εργάζονται. Ε, δεν γίνεται αλλιώ. Ε, το κάνουν πολλέ φορέ παρχιά αλλά ε, δεν γίνεται αλλιώ για να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, αν μου σκέψουν να έχει δύο παιδιά. αυτό είναι το θέμα. Και, και σου να έχει το ένα παιδί, α πούμε, στην Αλεξανδρούπολη και το άλλο να το έχει στη Θεσσαλονίκη και εσύ να και στην Κομοτινή. Και πέφτουν κομποτινή. στην ανάγκη των παιδιών, των φοιτητών που πρέπει να νοικιάσουν το σπίτι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί έχουν περάσει. και σου λέει, αφού θε να μείνει εδώ πέρα, θα πληρώσει. Να κάνουμε. Στην Αλεξανδρούπολη τουλάχιστον ο φοιτητή θα μείνουν και όλο το δεκάμινο το σπίτι νοικιασμένο. Α Υπάρχουν άλλε περιοχέ που είναι Καλαμάτα, τα καλοκαίρι Τέλη ναι. τέλη Απριλίου να έχει φύγει από το σπίτι οπωσδήποτε ναι. και να ξαναψάξει ξανα, yeah. σπίτι. Βαγγέλη, εκεί δεν υπάρχει ακόμη το ημόδο τη συγκατοίκηση. Τώρα, τώρα θα σα διακόπτω για αυτό, το, για αυτό το ναι. λόγο. Όχι, όχι, ε, τον τελευταίο χρόνο, όλο και περισσότερο γίνεται αυτό το φαινόμενο. Το να διώχνουν του φοιτητέ από τα σπίτια του, ειδικά στα μικρά Airbnb. Και στην Αλεξάνδρου. Και... Και στην Αλεξανδρούπολη, καθώ η πόλη έχει ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια. Ακμάζει η Αλεξανδρούπολη. Πάει πάλι καλά, ναι. Λοιπόν, να δούμε την αύξηση των ενοικίων το 18 με 23. Ναι, να δούμε ε? λίγο την αύξηση των ενοικίων που έχουμε φτιάξει ε, και αυτό που είπε ο κύριο Μπάκα για τι οικογένειε, 80 με 110 τετραγωνικά με δύο πλωδομάτια. Ανεξαρτήτως Ανεξαρτήτω κατασκευή. Ανεξαρτήτω έτου. Έτου, ναι. Έχει υπάρξει αύξηση από 43% μέχρι 52%. Ενώ για τους νέους και τους φοιτητές, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Μπάκας, 53% έως 63%. Αν δούμε την επόμενη κάρτα, είναι χαρακτηριστικό, που το είπαμε και προηγουμένως, 72% των νέων από 18-34 ετών ζουν στο παιδικό του δωμάτιο. Δεύτερη Είμα... στη λίστα τη Ευρώπη. Ακριβώ. Δεύτερη αυτό. στη Είμαστε λίστα τη Ευρώπη. Δεύτερη στη λίστα τη Ευρώπη, όπω είπατε. Ενώ στο 72,8% έχει φτάσει η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, ποσοστό χαμηλότερο. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση που είχα καταγραφεί από το 2005 έω και σήμερα στη χώρα μα, ακόμα κατά χρόνια των μνημονίων. Από το 19 στο 22 έχουν χαθεί 2,1 μονάδε, δηλαδή περίπου 100.000 ακίνητα τα οποία ε, μειώθηκε η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μα. Και ένα στου δύο Έλληνε σχεδόν καθυστερούν ενίκεια, λογαριασμού, στεγαστικά. Θέλω να σα πω ότι ο μέσο όρο στην Ευρώπη, εμεί βλέπουμε ένα ποσοστό 45,5. Παιδιά, ο μέσο όρο είναι 9,2. Να πω κάτι σε αυτό και Η δεύτερη πό... χώρα mm -hmm. από εμά είναι η Βουλγαρία με 19,9. Δηλαδή 45,5%, 19,9% στη Βουλγαρία. Ξέρετε αυτό τι δηλώνει. Δηλώνει τη βαθιά στεγαστική κρίση που υπάρχει στη χώρα μα αρχικά και κατά δεύτερον, 45,5% να ξέρετε, είναι αυξημένο κατά 9 ποσοστιαίε μονάδε μέσα σε ένα έτο. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο, 900.000 περίπου συμπολίτε μα άρχισαν να ζουν στην οικοκυριά με οφειλέ που έχουν σχέση με τη στέγαση. Ναι, μέσα σε ένα χρόνο. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Εσύ, Βαγγέλη, καμιά φορά έχει αυτό το φαινόμενο καθυστέρηση πληρωμών. Δηλαδή, έρχεται η στιγμή που μπορεί να έχει πληρώσει το κινητό, το ενίκιο, το ρεύμα και είσαι στριμωγμένα. Φυσικά δεν πάνε και αυτέ τι στιγμέ και έχουν υπάρξει και όλε αυτέ τι στιγμές. στιγμέ. <laughs> και εκεί έχει ζητήσει βοήθεια είναι... των το σου, να φανταστούμε. Εννοείται, φυσικά. φυσικά. Να. να. ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Υπάρχει κάποιο ενθαρρυντικό σημείο στον ορίζοντα σχετικά, παραδείγματο παραδείγμα, χάρη με τι βραχυχρόνιε μισθώσει. Με την έννοια ότι εδώ υπάρχει μια... γίνεται ένα άλλο δρόμο, έχει ένα νομοθέτημα, έτσι ώστε <laughs> να περιοριστεί η χρήση του. Πα περισσότερα σπίτια στην αγορά. Και με τον ανταγωνισμό, να μήπως πέσουν λίγο οι λοιπόν, τιμέ. Θα σα πω τι γίνεται. Ε, ακούσαμε στη ΔΕΘ το 2021 τον Πρωθυπουργό για του νέου κανόνε, τι βαχυρόνε μισθώσει, που είναι σε ισχύ πλέον από 1η-1η του 2024. Κάναμε μια έρευνα να δούμε αν αυτοί οι κανόνε ήταν οι κανόνε που θα μπορούσαμε να δούμε μια αύξηση τη διαθεσιμότητα των ακινήτων όσον αφορά τι μακροχρόνε συμβατικέ μισθώσει. Αυτό που καταγράψαμε είναι αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων στι πλατφόρμε. Δηλαδή, αντί να μειωθούν οι εγγραφέ των ακινήτων στι πλατφόρμε. Είδαμε να αυξάνεται, Να αυξάνονται ουσιαστικά τα νέα κίνητα που εγγράφονται καθημερινά στι πλατφόρμε βαχυχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα στι περιοχέ που έχουν έντονη τουριστική δυναμική και ιδιαίτερα στι καλέ περιοχέ για τη βαχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο τη Αθήνα. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Παναγιώτη. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Παναγιώτη. Δεν είναι μόνο αυτό Όχι, όχι, όχι. όχι. Οι κανόνε που είναι σημαντικό που υπάρχουν, να το βάλουμε σωστά, είναι κανόνε οι οποίοι είναι φιλικοί προ την ανάπτυξη των νομικών προσώπων. Δηλαδή αυτό που είχε τρία ακίνητα έφερε μια να να εταιρεία. Ακριβώς. Αυτός Ακριβώ. Αυτό που είχε δύο ακίνητα και είχε στο με το τρίτο να κάνει εταιρεία, σου λέει: Γιατί δεν μην κάνω εταιρεία, να περνάω τα έξοδά μου, να απαλλάσσομαι ή να συμψηφίσω το ΦΠΑ πολλέ φορέ. Οπότε γιατί δεν το κάνει ο άνθρωπο. Και, και τώρα το στο κάνει. κέντρο τη Αθήνα είναι πολύ. Πέρα από τα νησιά που είπα, τώρα μα βλέπουν και οι τηλεφωνικέ το γνωρίζουν. Ε, ψάχνει να βρει να νοικιάσει σπίτι στο κέντρο και δεν υπάρχει σπίτι πλέον. Να. Ποιε είναι οι top περιοχέ. Έχουμε και φτιάξει και χάρτη. Έτσι, ναι. Θα δούμε λοιπόν και ε, την αύξηση που υπάρχει σε κάποιε περιοχέ. Αν μπορούμε να δούμε και το πινακάκι που έχουμε κάνει για, πλάκα, εξάρχεια, κουκάκι, νέο κόσμο, παγκράτη. Θα δούμε, τι, τις διαφο θα δούμε την, την αλλαγή τη δυναμική από Φεβρουάριο του 23 mm -hmm. στο Φεβρουάριο του 2024. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά. Για τώρα, Δεν Στον πορικό τρίγωνο τη Πλάκα. Έχει, έχει υπάρξει λοιπόν μια αύξηση στα εγγεγραμμένα κίνητα μέσα σε ένα χρόνο. 11,52% στην πλάκα, 24% στα εξάρχεια 22 στο κουκάκι, 31 στο νέο κόσμο και πλέον το παγκράτη. Κύριε Μπάκα, 47% ναι. μέσα σε ένα χρόνο. Επίθανο. Ναι. Δηλαδή, αντί, όπω ε, ρώτησε πριν ο Παναγιώτη, να μειώνονται, εδώ βλέπουμε τεράστια αύξηση. Και αν δούμε και στην επόμενη κάρτα, πάλι κάποιε περιοχέ στο κέντρο τη Αθήνα. Η, η α... καλυθέα με, με εντυπωσιάζει, πάντω. Ωραία το Ακρόπουλη, η Αμπελόκη, το κολονάκι, αλλά η καλυθέα με 47% αύξηση των εγγεγραμμένων να κινούσε πετράωνα 55%. Εδώ δείχνει πραγματικά πόσο μικρή είναι η θεσιμότητα ακινήτων προ την αποκλώνια συμβατική ή μη σύμβατη. Και, και, και απλώνεται, απλώνεται, απλώνεται συνεχώ. Mm. Η μόνη αλλαγή που είδαμε, να ξέρετε. Εντάξει, έχει και μέσα η καλυθέα που μπορεί κάποιο ε, ε, ε τουρίστας να το προτιμήσει. Η καλυθέα πλέον με τη νέα σμήνη, να ξέρετε. Mm. Ενώ παλιά λέγαμε έχουμε διαφορά 15-20%. Mm -hmm. Πρέπει να έχουν ισορροπήσει τιμέ. Mm. και στην ναι, καλυθέα σε πολλέ φορέ ήταν νεότυπα τα σπίτια κοντά στον Ιάκο. Είναι πιο ακριβά από τη νέα σμήνη. Και κοντά στη θάλασσα από όλα αυτά. Και ακριβώ. είναι πολύ ακριβά. Αυτά τα ποσοστά συμπαρασύρουν και ανεβάζουν τα ενίκια που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα σε γλυφάδα, μαρούσε. Γιατί σου λέει αφού δεν βρίσκει ο άλλο το εκμεταλλευτώ. Έτσι δεν είναι και έχουν ανέβει και τα νίκια σε άλλε περιοχέ. Έχουν ανέβει τα νίκια σε περιοχέ που δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή στον Πυριακή και στα δυτικά προάστια. Που για τα, οι άλλοτε οικονομικέ περιοχέ που λέγαμε, όταν βρει ένα σπίτι στο κέντρο τη Αθήνα, μπορεί να πα στο Σουπορτο να πα στον Πυριακή, να πα στο ήλιο, στο Περιστέρι. Τα τελευταία δύο με τρία έτη δηλαδή, πραγματικά έχει αλλάξει όλη η χαρτογράφηση, όλη η εικόνα όσον αφορά το ζητούμενο μισθωμάτων, ακόμα και στι άλλοτε οικονομικέ περιοχέ. Σήμερα, αν κάποιο κινηθεί στι περιοχέ του υπολείπου Αττική να βρει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια, θα δει ότι περίπου το 60% έχουν ζητούμενα πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι... Καλοί οι κανόνε που μπήκαν, αλλά δεν οδήγησαν σε μείωση των έργων. Να σα πω κάτι. Κύριε Στάθη, είναι σημαντικό. Αυξήθηκαν. Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν μισθό. Οι χρόνια μισθό φέρνουν ένα έσοδο στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά, ναι. Σημαντικό. 700 εκατομμύρια και κάτι το 2023. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα έσοδα που έρχονται, αντί να περιορίσει τι βαϊχρονέ μισθώσει, α υποθέσουμε κάποιε άλλε χώρε λένε απαγορεύονται οι βαϊχρονέ μισθώσει. Γιατί δεν έχουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων για στεγαστικέ πολιτικέ. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που στα Χανιά, Μάλιστα. που έχει 4.200 κίνητα για γραμμέ του μισθώσει και παράγουν πραγματικά πολύ ψηλά έσοδα, αυτά τα έσοδα να μην συνεργάζεται αυτή τη στιγμή το δημόσιο με το πανεπιστήμιο και να δημιουργούνται νέε φοιτητικέ αιστείε. Βαγγέλα, να λοιπόν. σου κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Μια ερώτηση οι, να κλείσουμε. Οι νέοι γενικά, οι συμφοιτητέ, πώ βλέπουν τα πράγματα και το μέλλον, Γιατί φαντάζομαι είναι περισσότεροι από άλλε περιοχέ. Τι συζητάτε μεταξύ σα. Ναι, ισχύει ότι οι περισσότεροι είναι από άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Ε, και για αυτούς είναι δύσκολα τα πράγματα. Ιδίω όταν ένα παιδί βρίσκεται και αρκετά μακριά από το σπίτι του ε, σε άλλη υπάρχει εκεί πόλη, γιατί τελείω διαφορετικά είναι ε, το πώς διαχειρίζονται τα πράγματα στην ε, πρωτεύουσα, για παράδειγμα στην Αθήνα, και διαφορετικά το διαχειρίζονται σε μια πόλη όπω η ε, Βέρεια Δεν είναι λογικό. Οπότε, ναι, υπάρχουν ναι. και μακριά και από την ασφάλεια διαπόλες. του σπιτιού σου, είναι πολύ λογικό να αισθάνεσαι Ακριβώς. λίγο γιατί... μετέωρο. Ειδικά και όταν βγαίνει. Και... και... ακόμα χειρότερο και για τη δυσκολία και όλο που αυτή τη στιγμή έχουμε όλοι όσον αφορά την ακρίβεια και πολλά ακόμα. Λοιπόν, λοιπόν Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω πολύ. κάτι για το φοιτητικό Είναι σημαντικό που έχουμε αύξηση φοιτητικού επιδόματο. Είναι 41 ευρώ το μήνα περισσότερα από το Σεπτέμβριο του 2024 για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αλλά δεν είδαμε διεύρυνση τη βάση των δικαιούχων. Δηλαδή, αυτό που χρειαζόμαστε να δούμε, εκτό τη άκουσα του επιδόματο που είναι σημαντικό, είναι να δούμε εκεί που εντάσσονται 50.000 δικαιούχοι φοιτητέ, να ναι, εντάσσονται 70.000 δικαιούχοι φοιτητέ. Τη στιγμή που βλέπουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση των οικείων. Εννοείται. Λοιπόν, mm. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα να είστε καλά. είστε καλά, Μαριάννα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.